Σίγουρα έχετε ακούσει για τα μοντέλα ναυαρχίδες των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας όπως το iPhone X και το Galaxy Note 8. Όμως εδώ και χρόνια υπάρχει μια μικρότερη εταιρεία, η OnePlus, και κυκλοφορεί σταθερά τουλάχιστον ένα smartphone το χρόνο. Και σε σχέση ποιότητας τιμής είναι ίσως το καλύτερο με διαφορά. Και αυτό είναι το OnePlus 5T. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το unboxing του 5T πριν μπούμε στις λεπτομέρειες. Η συσκευασία, όπως βλέπουμε, έχει ένα minimal σχεδιασμό με ωραίες λεπτομέρειες. Ανοίγοντάς τη, βλέπουμε σε πρώτο φόντο τη συσκευή, την οποία θα βάλουμε στο πλάι για λίγο για να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Τι άλλο από το πολύ ωραίο και ανθεκτικό, όπως φαίνεται, καλώδιο USB και τον Dust Charge. Ίσως το γρηγορότερο ταχυφορτιστή στον κόσμο. Πάμε όμως στο 5T, που έχει ένα όμορφο μεταλλικό σώμα σε μαύρο χρώμα και είναι αρκετά, όπως βλέπουμε, λεπτό. Μια συσκευή με ένα πραγματικά πολύ ωραίο design. Αλλά εδώ βλέπω κάτι κρύβεται ακόμα. Ναι, μια συρταρωτή θήκη που έχει μέσα τις οδηγίες, το pin για να ανοίξετε το SIM tray και μια διάφανη θήκη για να προστατεύετε τη συσκευή σας. Γενικά μια καλή unboxing εμπειρία με προσοχή στις λεπτομέρειες από τη OnePlus. Το 5T έχει μια πραγματικά πολύ όμορφη οπτικά AMOLED οθόνη με ζωντανά χρώματα και ωραία μαύρα. Από τις λίγες φορές που η πραγματικότητα ξεπερνάει την περιγραφή μιας συσκευής. Το fingerprint scanner είναι χωρίς υπερβολή το γρηγορότερο που έχουμε δει όσες φορές και να το δοκιμάσαμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την αναγνώριση προσώπου που είναι αστραπιαία, αλλά όχι και τόσο ασφαλή, αν και στην καθημερινότητα όπως φαίνεται κάνει τη διαφορά. Ας πάμε όμως να δούμε πόσο γρήγορο είναι το OnePlus 5T. Αρχικά να πούμε ότι βγαίνει σε δύο εκδόσεις με 6GB και 8GB RAM και αποθηκευτικό χώρο στα 64 και 128GB ROM αντίστοιχα. Και ναι, είναι απίστευτα γρήγορο. Ό,τι και αν κάνετε, όσες εφαρμογές και να έχετε ταυτόχρονα ανοιχτές, η συσκευή δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Και φυσικά παίζει ό,τι παιχνίδι θέλετε, χωρίς καμία δυσκολία, χάρη στον Adreno 540 και φυσικά τον top επεξεργαστή Snapdragon 835. Η κάμερα όμως είναι καλή? Η απάντηση είναι ναι, και μάλιστα πολύ καλή, αφού έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα σε κανονικές συνθήκες, σε ηλιοφάνεια, σε χαμηλό φωτισμό, τη νύχτα και με πολύ ωραίο εφέ βάθους. Επιπλέον το βίντεο είναι κρυστάλλινο και πολύ σταθερό χάρη στο ψηφιακό stabilization που κάνει όλη τη δουλειά. Παράλληλα το 5T προσφέρει και λειτουργία Pro Mode για να ρυθμίσετε εσείς την κάμερα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος, δεν ξεχνάμε την μπαταρία, η οποία μπορεί να κρατήσει μέχρι και 1,5 μέρα για ένα μέσο χρήστη, ίσως και παραπάνω, και το γρηγορότερο ταχυφορτιστή, τον Dust Charge, που σας δίνει πλήρη φώτιση μέσα σε μόνο 30 λεπτά. Το 5T είναι μια εξαιρετική συσκευή που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις ναυαρχίδες των μεγάλων εταιριών. Μπορεί να μην έχει ασύρματη φόρτιση, ούτε να είναι αδιάβροχο, αλλά είναι ένα από τα τρία πιο γρήγορα κινητά και στην έκδοση των 8GB το πιο γρήγορο. Επιπλέον έχει μια πολύ καλή κάμερα και μια οπτικά AMOLED οθόνη που πραγματικά εντυπωσιάζει, παρότι στα χαρτιά φαίνεται κατώτερη και από το iPhone X και από το Note 8, αλλά και από το Google Pixel 2. Επιπλέον έχει τον πιο γρήγορο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουμε δει και αναγνώριση προσώπου που ναι μεν βολεύει αφάνταστα, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές. Με λίγα λόγια, έχουμε μια συσκευή που κοντράρει στα ίσα τις ακριβότερες ναυαρχίδες της Apple και Samsung, κάπου χάνει, κάπου κερδίζει, και το Google Pixel 2. Οπότε ναι, είναι ένα από τα 5 καλύτερα κινητά που μπορείτε να αγοράσετε, με μια βασική διαφορά. Η τιμή του ξεκινάει από τα 465 ευρώ και όχι από τα 800, 900 και 1000 όπως τα Galaxy και iPhone. Και αυτή είναι η διαφορά που κάνει το OnePlus 5T το καλύτερο κινητό στον κόσμο σε σχέση τιμής και απόδοσης. Αν σας εντυπωσίασε η συσκευή όπως και εμάς, μπορείτε να τη βρείτε στα link στο description και στο review από 465 ευρώ στο κατάστημα της Gearbest.